αδερφούς είμαστε εμείς, είτε ένα μαθητή έχουν στο τμήμα, είτε τρία είστε πέρα. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένο προσωπικό για να λειτουργήσει το σχολείο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όσο αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ότι περνάει συνήθως ο Οκτώβρης μέχρι να τοποθετηθούν έστω αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Οπότε μέχρι να βρούμε μια κανονική ροή στα σχολική μονάδα πάει τέλος Οκτώβρη. Φέτος αντιμετωπίζουμε έλλειψη ψυχολόγου και εργοθεραπευτή, δύο ειδικότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ βασικές. Ναι. Δεν περιμένουν αυτή η πιστώση φέτος για το σχολείο μας παραπάνω, παρόλο που από τις αρχές του Σεπτέμβριου το είπα σε όλες τις κατευθύνσεις με όλους τους τρόπους και με απελπισία μπορώ να πω από τον προϊστάμενο μέχρι το παιχές ότι ειδικά θα συνδυαζόμαστε αυτές τις ειδικότητες, ίσως είναι μια χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν έχουμε ψυχολόγο ακόμα. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα παιδιά της οικογένειας στηρίζονται από την κοινωνική υπηρεσία του σχολείου. Οπότε είναι βασικό να επανδρωθούμε πρώτα από αυτούς και μετά τους εκπαιδευτικούς. Επίσης δεν υπάρχει από ό,τι έμαθα στο νομό μας, υπήρχε μια κινητή μονάδα ή το και εσύ, δεν υπάρχει ένας παιδοψυχίατρος που μπορεί να βλέπει τακτικά τα παιδιά ένα χρόνο τουλάχιστον. Κάποια παιδιά πρέπει να βοηθούν, οπότε πρέπει να αρχινίζεται. Και οι γονείς αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο Ηράκλειο για να εξεταστούν. Κυρίως σε ιδιωτικά κέντρα, γιατί είναι δύσκολο να βρεις και ραντεβού σε δημόσια. Αυτές είναι οι πιο βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Τα πιο πολλά παιδιά προέρχονται από χωριά, οπότε είναι δύσκολο να οργανώσουμε και ένα σύλλογο γονέων δραστήριο να κατεβαίνουν και να βελτιωθούν τα αυτονόητα στα παιδιά τους. Οπότε προσπαθούμε εμείς να καλύψουμε αυτό το κενό και να βοηθήσουμε τους γονείς σε κάθε κατεύθυνση. Τώρα, θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον κόσμο της Ιτίας, ο οποίος χωρίς να το ζητήσουμε, γιατί δεν μας αρέσει να επαιτούμε, δεν θέλουμε να δυσκολεύουμε το διαφορετικότητα. Ναι. Από μόνοι μας φέρνουν κατά καιρούς κάποια ποσά τα οποία καταστατήθονται στη σχολική επιτροπή και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα χρήματα που παίρνουμε από το Δήμο, είτε για λειτουργικές ανάγκες, είτε για συντήρηση δακτηρίου, αξιοποιούνται για τη σχολική μονάδα. Όταν όμως βγαίνουν οι μαθητές μας στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης για κάποιες εξωσχολικές διδακτικές δραστηριότητες, είτε σε μια καφετέρια, γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν δυνατότητα να πάνε και σε μια καφετέρια, ποιο είναι χειμώνα, να δουν πώς συμπεριφερόμαστε και πώς καθόμαστε σε ένα καφενείο, πώς πάμε σε μια τράπεζα, σε ένα ΚΕΠ. Γίνονται λοιπόν κάποιες δράσεις για να κοινωνικοποιηθούν οι μαθητές μας, θα καταλήξουμε σε μια καφετέρια όπου αυτό το προσφέρει το σχολείο. Είναι ένα κόστος το οποίο καλύπτεται από τέτοιες δράσεις, από τα παζάρια μας, από τις αρχές ζωγραφικής, δηλαδή όλα αυτά που δουλεύουν τα παιδιά με τα δικά τους χέρια, τα δικά τους προϊόντα και παίρνουμε κάποια μικρά έσοδα, αυτά καλύπτονται πάλι στις ανάγκες των μαθητών. Παιδιά, ανταπόδοση. Ναι, ανταπόδοση. Το εργαστήριο μαγειρικής. Φανταστείτε τώρα ότι πρέπει κάθε μέρα 13 μαθητές να συντίζονται. Δοκιμάζουν, δεν είναι κανονικό φαΐ, δοκιμάζουν όμως. Όλα αυτά τελικά σαν να σου προσμάζει την έξοδα, το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ένας Δήμος. Γιατί θα δείτε τους ισολογισμούς μας από τη Σχολική Επιτροπή, τι έξοδα έχουμε κάθε χρόνο. Με πάρα πολύ συντηρητική διαχείριση, καταφέρουμε να έχουμε ένα απόθεμα το οποίο αυτό οφείλεται στις εταιρείες που έχουμε παραμείνει στο ταμείο μας. Δηλαδή, αν περιμέναμε μόνο από τα ποσά που παίρνουν τη Σχολική Επιτροπή, θα μας ταμείνουν. Στις γενικές γραμμές αυτά όσο αφορά τα οικονομικά. Ο χώρος αυτός υπήρχε από το 2003. Στεγαζόμαστε προσωρινά σε αυτό το σχολείο. Δεν υπήρχε δυνατότητα αγοράς οικοπαίδου, δεν υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότηση ενός νέου διδακτηρίου που να πληρεί τις προϋποθέσεις ενός σχολείου για το ΜΑΜΕΑ. Δεν υπάρχει τουαλέτα ΑΜΕΑ στο σχολείο μας τόσα χρόνια. Κάποιες ράμπες τοποθετήθηκαν στα κοντένερ που είναι λίγο πιο ψηλά από το δάπεδο. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτό το κτίριο γιατί ούτε αερίζεται σωστά, ούτε. Έχει μόνος, δεν έχει προδιαγραφές ενός σχολείου. Είμαστε μακριά από την πόλη. Υπάρχει μια φορή πρόσβαση με τα λεωφορεία, βέβαια, παίρνουν και τα ταξί, παίρνουν τους μαθητές μας. Και προσπαθήσαμε με όσο το δυνατόν να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες και την εμφάνιση του σχολείου. Δεν διεκδικήσαμε, η αλήθεια, τόσα χρόνια, μας έπιασε και ένα παράπονο, δεν διεκδικήσαμε έτσι πολύ στεναρά ένα καινούριο σχολείο, γνωρίζοντας την κατάσταση του Δήμου και της Ελλάδας, οπότε δεν είχαμε και ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα κάτι.
Έχει συζητηθεί το σχολείο και στη Βουλή, έχουν δοθεί ερωτήματα. Οι απαντήσεις είναι ο ένας δίνει τις ευθύνες στον άλλο, με κατάληξη ότι όλα καταλήγουν στο Δήμο και στην περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση και τα γνωστά πολιτικά. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή, θα σας ξαναγήσουμε σε λίγο. Το μπαζάρι των έκθεση προϊόντων την κάναμε πιο πολύ για να ακουστεί το σχολείο μας με την ευκαιρία αυτή. Μην ξεχνάμε ότι η μέρα ατόμων με αναπηρία δεν είναι μια γιορτή, ούτε είναι η μέρα μνήμης, είναι η μέρα διεκδίκησης δικαιωμάτων των αναπήρων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άτομα με ειδικές ανάγκες, ειδικές ικανότητες κλπ. Δεν πάβουν ένα άτομο με αναπηρίες. Αναπηρίες σωματικές, νοητικές, ψυχικές, οτιδήποτε θα τα βρείτε σε αυτό το σχολείο. Επειδή δεν υπάρχει τη δυνατότητα όμως φοίτησης κάποιων μαθητών που θα μπορούσαν να φοιτήσουν σε ειδικό γυμνάσιο, αναγκαστικά δεχόμαστε όλους τους μαθητές από πολύ βαρύς αναπηρίες μέχρι ελαφρή ανοιχτή στέρηση. Τι συμβαίνει τώρα, οι μαθητές που είναι πιο λειτουργικοί έχουν τη δυνατότητα αφού τελειώσουν το σχολείο να φοιτήσουν σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να τελειώσουν το κανονικό γυμνάσιο και να προχωρήσουν μετά στην εκπαίδευση. Μπορούν να, επειδή στο σχολείο μας έχουμε εργαστήριο αγκιοπλαστικής, μαγειρικής και υπορικής, μπορεί να εκπαιδευτεί ένας μαθητής στα 6 χρόνια που φοιτάει εδώ πέρα και να δουλέψει αργότερα σαν βοηθός μάγειρας, σαν βοηθός κυπουρού. Θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποια ομάδα, ας πούμε, σε μια υπηρεσία. Υπήρξαν μαθητές που έχουν αποφοιτήσει εδώ που έχουν δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και τα έχουν καταφέρει. Δεν είναι δηλαδή ένα ίδρυμα το σχολείο, γιατί υπάρχει και μια ανατροπία έξω ότι εκεί κάνουν φύλαξη. Σας διαβεβαιώ λοιπόν δεν κάνουμε καθόλου φύλαξη. Η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη για να βγάλουν το πρόγραμμα που δικαιούνται τα παιδιά. Πολλοί δουλεύουν και πάνω από τις αντοχές τους για να μην έχουμε ατυχήματα, να μας φύγει κάποιο, να μην συμβεί κάτι που δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Και σε γενικές γραμμές θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες εδώ πέρα, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έρχονται από Ιεράπετρα, από Άγιο, παλιότερα από Ηράκλειο καθημερινά, γιατί είναι περισσότεροι αναπληρωτές, όλοι δηλαδή. Ακόμα και εγώ είμαι με επιθητεία και με απόσπαση. Έχω μένα μόνο στο σχολείο και τη σχολική βοηθό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωτές και μεταφερόμενοι. Και θέλω να τους ευχαριστήσω που κάθε μέρα πάνω από τον εαυτό τους προσπαθούν για να ανακαμπτήσουμε ένα επίπεδο και μια ποιότητα σε αυτό το σχολείο. Επίσης, την ευκαιρία θέλω να πω κάτι άλλο που με έχει απασχολήσει. Γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν γονείς που έχουν γνωματεύσει από το ΚΕΣΥ για φοίτηση στο ΕΚ και δεν υπογράφουν έρχονται τα παιδιά τους εδώ, θεωρούν ότι δεν θα ευνοηθούν τα παιδιά τους, δεν θα μάθουν κάτι περισσότερο, προτιμούν να τα έχουν σε μια γενική εκπαίδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα ήθελα να τους προτείνω να έρθουν μια βόλτα από εδώ, να δουν το χώρο που διαβιώνουν τα παιδιά μας, τι μαθαίνουν, τι προοπτικές έχουν και μετά να αποφασίσουν. Και το τελικά ένας γονείς πρέπει να σκέφτεται το καλύτερο του παιδιού του, είτε τι θα πει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πάντα υπάρχει και πρέπει λίγο να κάνουμε ένα βήμα στα κοινωνία, να παραδεχτούμε το πρόβλημά μας και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας σε ό,τι αυτό του συμβαίνει. Δεν ξέρω αν θέλω να πω. Δεν θα το πω, το ναι. Όχι, εμείς παρουσία μας σήμερα εδώ πέρα εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας έχει ένα σκοπό, θεωρώ, να ευαισθητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερους μέσω του Δήμου, γιατί, όχι μόνο για την ύπαρξη του ΕΚ εδώ πέρα, αλλά και τις δραστηριότητες που κάνετε. Εγώ ειλικρινά το λέω, μια πρώτη ματιά που έριξα, θεωρώ ότι επιτελείται το καθήκον σας παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή, όλες οι αίθουσες, οι τάξεις είναι σε άψογη κατάσταση. Δεν υπάρχει πουθενά καταστασία, δεν υπάρχει πουθενά ίχνος έτσι που να δίνει την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα χώρο που οποιοδήποτε μπορεί να τον χαρακτηρίσει όπως θέλει. Θεωρώ ότι πληρείται, παρόλο που δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες, τουλάχιστον σε επίπεδο εγκαταστάσεων, επιτελείται με το παραπάνω του έργο σας, ειλικρινά το λέω, θέλω να σας συγχαρώ. Εκτός από τον εκπαιδευτικό σας ρόλο και το λόγο που έχετε, εκτιμώ ότι εσείς έχετε κάνει βίωμα και τους λόγους ύπαρξης του ανθρώπινου γένους, ειλικρινά το λέω. Να σας συγχαρώ και εσάς και όλους τους συναδέλφους σας. Θέλετε στήριξη, είναι γνωστό. Έχουμε πει κάποια πράγματα με την τεχνική υπηρεσία. Τα έχει καταγράψει ο αντιδήμαρχος.
Να είστε σίγουροι ότι στις επόμενες μέρες θα επιληφθούμε όσο γίνεται καλύτερα, διότι θεωρώ ότι όχι μόνο πρέπει να έχετε προτεραιότητα, αλλά πρέπει να είστε στην πρώτη γραμμή και των αναγκών που έχει ο τόπος και των προτεραιότητων που πρέπει να δώσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ ειλικρινά άλλη μια φορά. Να είστε καλά όλοι. Θα μπορείτε να επιτελείτε το σπουδαίο αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ με την Μάτσου. Να είστε καλά. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι το τι θα γίνουν τα παιδιά αφού αποφοιτήσουν από το σχολείο, πώς θα απασχοληθούν στην υπόλοιπη ζωή τους. Ο στόχος δεν είναι να 6-7 χρόνια όσο μένουν εδώ να τους εκπαιδεύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά όλα αυτά τα βιώματα που έχουν να μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ένα παιδί λοιπόν που θα καταλήξει πάλι στο σπίτι μόνο του, χωρίς παρέα, χωρίς βόλτα, χωρίς να τόσο τεχνική κοινωνία, είναι μια τεράστια αποτυχία. Για μια κοινωνία λοιπόν στη δική μας που θεωρώ ότι υπήρξαν προοδευτικοί σε πάρα πολλούς τομείς, είναι καιρός, είναι όρημες οι συνθήκες να δημιουργηθεί ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για άτομα λειτουργικά και μη λειτουργικά. Από ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε πέρσι την κυρία Πλατανάκη, είναι τουλάχιστον 50 άνθρωποι αμαία στην πόλη μας, τουλάχιστον ενήλικοι και ανήλικοι. Άλλοι έχουν αποφυτίσει από το ΕΚ, άλλοι δεν έχουν φυτίσει καν, ήταν μεγαλύτερες ηλικίες, οπότε δεν φύτησαν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποιος να τους φροντίσει. Δεν υπάρχει ξενώνα στη γύρω περιοχή για άτομα με αναπηρία. Δεν υπάρχει κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι στον προγραμματισμό της επόμενης πενταετίας, όσο θα είστε δήμαρχος, καλό είναι να μεριμνήσετε και μια τέτοια προοπτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να ανακουφιστούν επιτέλους τόσες οικογένειες που καθημερινά ζουν με αυτή την αγωνία πώς θα απασχολήσουν τα παιδιά τους, πώς θα είναι χαρούμενα τα παιδιά τους. Έχουν να αντιμετωπίσουν ούτως ή άλλως το κοινωνικό στίγμα ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, που αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να το αποβάλλουμε επιτέλους. Αλλά και πρακτικά δεν έχουν πού θα αφήσουν τα παιδιά τους για να δουλέψουν, να πάνε ένα ταξίδι, να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Και η μεγάλη αγωνία, τι θα γίνει, τι θα γίνει τα παιδιά όταν φύγουν από τη ζωή. Δεν μπορούν να τα αναθέσουν σε ένα άλλο αδερφό, αδερφή και να χρεωθεί ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί μπορεί να είμαστε και στη διαπόλη, μπορεί να είμαστε τη δυνατότητα να το κάνει. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοφοί και πιο προνοητικοί για αυτούς τους ανθρώπους. Και θα χρειαστεί μία. Ναι, σχεδιασμός. Λοιπόν, μας πει η κυρία Ελένη που είχαμε επισκεφτεί μαζί το χώρο του ΚΑΠ, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι προχωράνε τα έργα όσο αφορά το χτιριακό ζήτημα. Είμαστε στη φάση που τελειώνει το, η κτηριακή υποδομή στο ΚΑΠ νέα, στο χώρο του κέντρου Δήμητρα, στο ΚΕΓΕ. Είναι ένα έργο που το θέλαμε πάρα πολύ και το... από το φιλοφωνικό σωματείο στήριξη Αμαία το ζητούσαμε να γίνει αυτό στην πόλη μας για τον ακριβή αυτό λόγο, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μια διέξοδο μετά το σχολείο, μια κοινωνικοποίηση, μια αποδοχή, μια ένταξη, μια συνεχή εκπαίδευση μέσα από αυτές τις δομές που ξεκίνησαν από το 2000 και έχουμε ένα ορίζοντα χρονικό το 2020. Αυτές οι δομές αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Έχουμε παραδείγματα που λειτουργούν σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Εξυπηρετούν ανάγκες συνεχείς και για τα παιδιά με αναπηρία και για τα υπόλοιπα παιδιά. Θα ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα που είναι 100% επιδοτούμενο και χρηματοδοτούμενο για τα παιδιά αυτά. Έτσι ώστε η δομή να πάρει σάρκα και οστά, να ανθίσει που λέμε και να βοηθήσει και τις οικογένειες και τα παιδιά μας να βρουν μια διέξοδο σε αυτή στην πόλη μας και να μην είναι κλεισμένα στο σπίτι τους και τις οικογένειές τους. Ο κύριος Μάλιος να πει κάτι σε σχέση με τα προβλήματα της καθημερινότητας και της οικοδορίας. Καταρχήν να σας χαρώ στις ευχές, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ρούχο σας. Εμείς ως υπηρεσία ήμασταν και θα είμαστε στο πλευρό και εσάς ως δομή εδώ πέρα, αλλά και στους ανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη την στήριξη της υπηρεσίας μας στο πλευρό και στην ούτως ώστε να μπορέσουμε να διευθύνουμε την καθημερινότητα σε οποιοδήποτε έμφαση της ζωής τους. Αυτό δεν θέλω να πω. Ό,τι χρειάζεται, πάντα εδώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε συνεργαστεί άλλωστε κατά το παρελθόν. Έχουμε γίνει και παρουσιάσει εδώ για την περιφερειακή αγωγή στα περιμαντέ μα. Έχουμε ζητήσει και περιπολίε να κάνει η αστυνομία τη πόλη για τον κύριο και για να μην έχουμε έτσι επεισόδια κατά την
διάρκεια της νύχτας. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που είστε στο πρόγραμμα. Έχουμε και ειδικές δράσεις σε καθημερινή βάση όσον αφορά την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία μέσα στην πόλη, ειδικά δηλαδή τις ράμπες αναπήρων και τις θέσεις στάθμευσης. Είναι για αυτά, ούτως ώστε ότι μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να το κάνουμε.